Για πάμε στον κύριο Πάμε Θεόφιλο λοιπόν. Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Και να είστε καλά. Και εσείς, τώρα, και εσείς. Για κάνετε πέστε το επόμενο βήμα προκειμένου να εκθέσετε την κυβέρνηση. Να καταδείξετε δηλαδή ότι δεν θέλει να πάει σε προανακριτική επιτροπή, γιατί είναι μέλημά της να προστατεύσει τον κύριο Καραμαλή. Αυτό είναι το βασικό πολιτικό σας επιχείρημα. Και ενώ παρουσιάζετε ένα περίπου κατηγορητήριο, ένα σκεπτικό, ένα σχέδιο έτσι, αυτό δεν το πάτε στη Βουλή να το καταθέσετε μαζί με τις 30 υπογραφές και να ζητήσετε προκαταρκτική επιτροπή και αφήστε τους άλλους να μην έρθουν. Υπόλογοι θα είναι ή θα πρέπει να το εξηγήσουν. Τους κρίνει η κοινωνία, εδώ είναι. Θα τους κρίνουμε όλοι μας. Το πάτε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Καταρχάς, κοιτάξτε λίγο, να δούμε λίγο την προϊστορία. Το ζήτημα της δημιουργίας της προκαταρκτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, αυτό που λέμε ας πούμε προανακριτική στην καθομιλούμη, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Διότι η επιτροπή αυτή έχει ανακριτικά καθήκοντα και συντάσσει κατηγορητήριο. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μας εγκάλεσε ότι θέλουμε να στείλουμε τον κύριο Καραμαλή στη δικαιοσύνη χωρίς υποψία κατηγορητηρίου και ότι αυτά δεν συνάδουν με το κράτος δικαίου και ότι φέρτε ένα κατηγορητήριο για να το δούμε, για να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Με την προηγούμενη εμπειρία, την πολύ πρόσφατη, με βάση την... το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία ζητούσε να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες σε κακουργηματικού χαρακτήρα για τον κύριο Καραμαλή για απιστία και πλημαληματικές για τον κύριο Σπίρτζη για παράβαση καθήκοντος, η Νέα Δημοκρατία απέρριψε την σύσταση, την πρόταση που είχαμε κάνει για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και ουσιαστικά αμνίστευσε τον κύριο Καραμαλή. Τελείωσε η ιστορία για την 717, δηλαδή για τη σύμβαση αυτή η οποία υπήρχε. Αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι, κύριε Εξάρτη. Ναι, συμφωνώ. Το λέω από εγώ σας ρωτάω γιατί δεν καταθέσατε, δεν κάνατε τη διαδικασία έτσι όπως γιατί το βλέπετε. Εάν η Νέα Δημοκρατία απορρίψει το αίτημα, τελειώνει. Θα αμνηστευτεί ο κύριος Καραμαλής για τα αδικήματα για τα οποία ενδεχομένως να κατηγορείται. Και πάλι θα κριθεί όμως η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Ο κόσμος εδώ είναι. Ναι, προσέξτε λίγο να δει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ένα λεπτό, και αυτό που λέτε δεν ισχύει, διότι κύριε Ξανθόπουλε, υπάρχει η νομοθεσία που αφήνει περιθώριο 20 χρόνια, δεν καλύπτεται κανείς. Εάν δηλαδή βρεθούν στοιχεία του χρόνου, του παραχρόνου, σε 5 χρόνια επιβαρυντικά για τον κύριο Καραμαλή, θα πάει στο δικαστήριο. Είτε ως πολίτης, είτε ως υπουργός, είτε ως οτιδήποτε, δεν θα την γλιτώσει. Ακούστε λίγο. Εμείς μιλάμε τώρα τι γίνεται. Η άλλη λογική είναι αυτή που λέτε. Ας περιμένουμε και οψέποτε εμφανιστούν στοιχεία να πάμε τότε τον κύριο Καραμαλή. Μα η υπόθεση τώρα είναι στα σκαριά. Τώρα σωστά, τώρα καίει. Έχετε δίκιο. Τώρα είναι. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να αμνηστεύσει έχοντας την πλειοψηφία της Βουλής τον κύριο Καραμαλή. Και λέμε, κοιτάξτε, αυτό είναι το σχέδιο κατηγορητηρίου. Διασφαλίστε ότι θα έχουμε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Ότι θα κληθούν ενδεχομένως οι μάρτυρες που θα προταθούν, γιατί τα είδαμε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν κλήθηκαν μάρτυρες μεγάλης βαρύτητας κατά την άποψη της αντιπολίτευσης, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε, έχοντας την πλειοψηφία, και έκλεισε πολύ γρήγορα τις εργασίες της Επιτροπής. Άρα, αν δεν έχουμε διασφαλίσεις, πολιτικές διασφαλίσεις, νομικές δεν μπορούμε να έχουμε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα στέρξει, θα συνεργήσει στη λειτουργία της εξαιρετικής προανακριτικής Επιτροπής, δεν έχουμε κανένα λόγο να της δώσουμε μία πάσα να αμνηστεύσει τον κύριο Καραμαλή. Ναι. Εδώ πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, επειδή την επικαλείστε συνέχεια την Ευρωπαία Εισαγγελέα, διαβάζουμε την ανακοίνωση που έπαιρνε χθες η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και λέει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα κατά την άσκηση των εισαγγελικών καθηκόντων της δεν είναι ορθό να εισηγείται την αναθεώρηση συνταγματικών διατάξεων της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Εγώ ένα την λεπτά, επικαλούμε. Εγώ δεν επικαλούμε. Σας παρακαλώ πολύ. Α, συγγνώμη. Δεν έχετε κάνει λάβαρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καθόλου. Δεν έχετε κάνει ερώτοτε μου. Καθόλου. Το αντίστροφο θα έλεγα. Πώς. Μέχρι και η συνάδελφό σας από το ΣΥΡΙΖΑ είπε, μακάρι είναι ευχή έργων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναθέψει την κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε εισαγγελίε. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη που ερευνά την ερώτηση. Εκτός εάν, εγώ ειλικρινά θέλω να σας το ρωτήσω και θα ήθελα και μια ειλικρινή απάντηση. Εάν έχετε την παραμικρή ένδειξη ή υπόνοια, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό αν το έχετε, ότι η ελληνική δικαιοσύνη
συμμετέχει στο σχέδιο συγκάλυψης. Λοιπόν, καταρχάς εμείς δεν έχουμε κάνει το ΤΕΜ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως θεσμός έχει συγκεκριμένο εύρος αρμοδιοτήτων και ένα πολύ συγκεκριμένο ειδικό βάρος. Εμείς μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι ότι είναι αυτή η οποία, ό,τι λέει είναι νόμος. Εμείς λέμε ότι έστειλε μία παραγγελία να ερευνηθούν κακουργηματικές πράξεις για τον κύριο Καραμαλή και η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε ότι όχι, δεν θα ερευνηθούν. Μόνο στο κομμάτι αυτό μιλάμε. Και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ θεσμικά μιλάμε μόνο για την κάλυψη που έδωσε η Νέα Δημοκρατία στον κύριο Καραμαλή σε ό,τι αφορά το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως και τίποτα παραπάνω. Το αν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αν εμείς θα το αλλάξουμε, όχι, είναι θέμα τα οποία δεν έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εμείς δεν τα θέτουμε στο τραπέζι. Απλώς έχοντας την αρνητική εμπειρία την πολύ πρόσφατη, γι' αυτό το θέμα και εμείς είμαστε επιφυλακτικοί. Άρα κύριε Ξανθόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε τίποτα άλλο, κανένα άλλο θέμα, κανένα ευρωπαϊκό θέμα, κανένα εσωτερικό θέμα, καμία πρόταση δεν θα ακούσουμε. Μισό. Ας μην γινόμαστε μάντες κακών. Μα λέω, σύμφωνα με αυτά που λέτε εσείς, το λέω αυτό. Μα δεν είναι, μα εγώ σας είπα τι συνέβη και τι δεν θέλουμε να συμβεί εκ νέου. Σύμφωνα, μα δεν θέλει κανείς να συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ, ούτε να έχει συμβεί καν. Δεύτερον, είναι προφανές ότι η ελληνική δικαιοσύνη όταν αναφερθεί απερίσπαστη κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά της. Τώρα δεν είναι θέμα να έχουμε μια διελκυστίνδα για την ποιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, είναι ένα πολύ γενικό, πολύ σοβαρό πρόβλημα για το οποίο μπορούμε να συζητάμε και δεν εξαντλείται στο ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη συνέντευξή μας. Τώρα, σε αυτό που λέτε τώρα θα προσχωρήσω αφτάνδρος, δηλαδή οι ευρωεκλογές έχουν πολύ σοβαρά διακυβεύματα. Είτε είναι το κράτος δικαίου, είτε είναι η πράσινη μετάβαση, είτε είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν εμείς ως αντιπολίτευση οφείλουμε να τα αναδείξουμε και να δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος για την Ευρώπη, ένας δρόμος που έχει σχέση με την διεύρυνση και την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι είναι απλώς. Είναι και η πιθανή νοθεία μέσα σε αυτά τα ζητήματα. Δεν σας ακούω. Είναι και η πιθανή νοθεία μέσα σε αυτά τα ζητήματα. Για ποιο θέμα μιλάτε, νοθεία? Μιλώ για το αδιάβλητο των εκλογών, το οποίο επικαλείται ή αμφισβητεί ο αρχηγός σας. Εγώ σας είπα τι θέλουμε να κάνουμε στην περίοδο που μας έρχεται. Έχουμε ούτε δύο μήνες για τις εκλογές. Ναι. Και θέλουμε να αναδείξουμε τα μεγάλα ζητήματα που διακυβεύονται για την Ευρώπη. Το γεγονός, ας πούμε, ότι για πρώτη φορά το Ευρωκοινοβούλιο ενδεχομένως, σύμφωνα με τις ενδείξεις, να έχει πλειοψηφία δεξιάς και ακροδεξιάς, ενώ μέχρι τώρα το Σοσιαλιστικό Κόμμα ήταν το μεγαλύτερο, είναι ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος τον οποίο πρέπει να αναδείξουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα που λέτε το ζήτημα των εκλογών, ακούστε να δείτε. Είναι γνωστό ότι πάντα υπάρχουν παρατηρητές στις εκλογές σε όλες τις χώρες. Αυτό που θέλουμε να πούμε και το λέμε μετεπιτάσεως είναι ότι μία κυβέρνηση η οποία βαρύνεται τον τελευταίο χρόνο με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την παρέμβαση στις ανεξάρτητες αρχές, με τα fake volan, με τα προσωπικά δεδομένα που έγινε fake volan από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στους πολιτευτές της, με την ιστορία της συραφής των ηχογραφημένων συνομιλιών των νεκρών συνοδηγών. Πώς ξέρουμε ότι η κυβέρνηση τον έκανε αυτή τη συραφή? Θα σας πω το εξής. Δεν ξέρουμε αν η κυβέρνηση το έκανε. Ξέρουμε όμως ότι άνθρωπος εμπιστοσύνης της κυβέρνησης, ο οποίος είχε τη διαπίστευση, μπήκε τις πρώτες ώρες της σύγκρουσης και πήρε ένα συνδικαλιστή θα μπορούσε να μπει εκεί, ένα εργαζόμενο, ένα άνθρωπο που ήξερε. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι? Πόσοι είναι εκεί διαπιστευμένοι? Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ένα συνδικαλιστή. Ποιο μπήκε εκεί? Όχι, οι διαπιστευμένοι ποιοι είναι, να μα πείτε. Λοιπόν, να το είναι ελάχιστοι. Και όταν λέω ελάχιστοι, ελαχιστό. Εσεί ξέρετε ποιο μπήκε εκεί, Εξανθόπουλε? Όχι, όχι. Το ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά ξέρω. Ποιοι μπορούσαν να μπουν, ξέρετε?
είναι καταγεγραμμένο, ναι. Τα ονόματα είναι καταγεγραμμένα. Ο διευθύνων σύμβουλος μπορούσε να μπει. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Είναι πάρα πολύ. Μόνο ο διευθύνων μπορούσε. Όχι, όχι, όχι. Είναι ελαχιστότατη και με ανησυχεί το γεγονός ότι δεν ξέραμε ακόμα το τι ακριβώς είναι. Αυτούς δεν θα τους καλέσει ο εισαγγελέας έτσι κι αλλιώς. Όλους αυτούς που ήταν διαπιστευμένοι να μπουν σε αυτό το χώρο. Προφανώς θα γίνουν έτσι. Δεν γλιτώνουν αυτοί. Ακούστε λίγο. Μην εκτρέπουμε τη συζήτηση. Λέω ότι αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο καταρχάς βαρύνει την κυβέρνηση. Γιατί αυτή ορίζει τις διοικήσεις των οργανισμών. Και το γεγονός ότι αρκετές μέρες μετά τη σύγκρουση ήταν οι άνθρωποι στις θέσεις τους, μας κάνει να σκεφτόμαστε να είμαστε υποψιασμένοι. Έλεγα λοιπόν ότι μια κυβέρνηση η οποία βαρύνει τον τελευταίο χρόνο με σωρία τέτοιων παραβάσεων, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υποψιασμένοι. Και για τις εκλογές. Και για τις εκλογές. Ακόμα. Και για να αναδείξουμε. Να αναδείξουμε, ναι, αλλά αυτό δεν τιμά τη χώρα μας, κύριε Ξανθόπουλε. Απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Το να παρουσιάζετε τη χώρα ως μπανανία, ως ζουμπούρου τριτοκοσμική. Δεν τιμά ούτε εσάς. Εσείς στη χώρα εδώ είστε. Δεν πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στην Ελβετία. Εδώ θα θέλετε να κυβερνήσετε. Θέλετε να κυβερνήσετε αφρικανική χώρα. Εδώ είμαστε. Μα είναι ντροπή για τη χώρα να το λέμε αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές. Τι είμαστε. Τη μάχη. Αλλά ακούστε να δείτε. Αυτή αυτό δεν το έχει πει κανείς 50 χρόνια. Αυτή τη χώρα τη δική μια κυβέρνηση η οποία βαρύνεται με πρωτοφανή γεγονότα για τη μεταπολίτευση. Το γεγονός ότι υπάρχει μια απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με αυξημένη. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να μας βγάλει από την Ευρώπη, κύριε Ξανθόπουλε. Τι μου λέτε τώρα, βαρύνεται η παρούσα κυβέρνηση. Πήγατε να μας βγάλετε από το ευρώ και να μας πετάξουν τότε πραγματικά στην Αφρική. Τότε θα γινόμασταν Αφρική. Όχι, ακούστε λίγο. Εγώ δεν είπα καθόλου για Αφρική. Εγώ δεν είπα, λέω εγώ, τρίτος κόσμος. Υπάρχει, ακούστε με λίγο. Εγώ σας μιλώ με γεγονότα και εσείς μου κάνετε γενικούς αφορισμούς. Όχι, δεν είναι γενική αφορισμή. Όταν λέτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ελεύθερες εκλογές, εμάς μας προσβάλλει τους πολίτες αυτό. Εμάς τους πολίτες της χώρας μας προσβάλλει αυτή η συμπεριφορά. Γι' αυτό το λέω. Λίγο. Ότι μήπως αυτό να το μαζέψετε. Πείτε κάτι άλλο. Ακούστε λίγο. Εδώ έχουμε. Δεν σας προσβάλλει το γεγονός. Μας προσβάλλει, βέβαια, μας προσβάλλει αυτό που λέτε. Δεν σας προσβάλλει το γεγονός ότι παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και η Γενική. Και αυτό μας προσβάλλει, αλλά αυτό έχει πάει στη δικαιοσύνη και το ελέγχει. Και περιμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Περιμένουμε. Ακούστε λίγο. Ο Κούρτς παραιτήθηκε στις 24 ώρες για ένα. Πολύ πιο ελαφρύ αδίκημα. Μάλιστα. Ο Ντακώστα έφυγε από την Αντιπρωθυπουργία γιατί ένας συνεργάτης του εμπλεκόταν σε ένα σκάνδαλο. Εδώ υπάρχει πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής η οποία λέει ότι γινόταν υποκλοπές είναι ομολογημένα. Και δεν ανοίγει η ρουθούνη και σας προσβάλλει αυτό που λέει ο Κασελάκης. Όλα μας προσβάλλουν, κύριε Ξανθόπουλε. Ούτε το ένα μας αρέσει, ούτε αυτό μας αρέσει, ούτε το άλλο μας άρεσε. Έτσι. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Αλλά το να λέμε ότι η χώρα είναι μπανανία, και αυτό είναι προσβλητικό. Αυτό είπατε. Όχι. Όταν λέτε δεν μπορεί να κάνουμε ελεύθερες εκλογές και δίκαιες, τι είναι. Ούτε αυτό είπαμε, κύριε οικονόμου, ότι δεν μπορεί να κάνει η χώρα ελεύθερες εκλογές. Σας παρακαλώ, λέμε ότι μια κυβέρνηση που βαρύνεται με αυτά που σας είπα προηγουμένως, από τις υποκλοπές μέχρι το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, είμαστε υποψιασμένοι, οφείλουμε να είμαστε υποψιασμένοι ως παράγοντες του πολιτικού παιχνιδιού για να μην επιτρέψουμε τέτοιου είδους λαθασμούς. Κλείνουμε εδώ, κύριε Ξανθόπουλε. Κλείνουμε εδώ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.